Δεν μπορώ να ζω συνέχεια σε ένα μόνιμο εκβιασμό, δεν το καταλαβαίνεις. Εσύ δεν με καταλαβαίνεις. Έρχεται κάθε λίγο και λιγάκι αυτός ο αλήτης να με εκβιάζει, να ζητάει ανταλλάγματα. Ποιος? Αυτός που τα ξεκίνησε όλα. Ωραία, γι' αυτό σου λέω. Το ίδιο πράγμα λέμε. Βοήθησε με να απαλλαγούμε από αυτόν. Δεν θα απαλλαγούμε ποτέ. Μας ταλαιπωρεί όλους, πατέρα. Κι εγώ ταλαιπωρώ την κόρη μου. Νομίζω ότι η Δάφνη θέλει να πας φυλακή. Μόνο έτσι θα ησυχάσει. Πατέρα, κάνε λίγη υπομονή, σε παρακαλώ. Να ξεφορτωθούμε πρώτα αυτόν τον αλήτη και μετά κάνε ό,τι θέλεις. Αλλά δώσ' μου λίγο χρόνο. Μην ασχολείσαι άλλο μαζί μου, έχεις άλλα εσύ. Πολλά, δεν φαντάζεσαι, γι' αυτό σου λέω. Κοίτα τώρα τι θα κάνεις με τον Νικόλα που κινδυνεύει πάλι να μπει φυλακή. Η Δάφνη τι νομίζει θα κάνει αν γίνει αυτό? Μόνο εκείνη σκέφτομαι. Ναι. Θα έχει τον Νικόλα στη φυλακή, θα έχει και εσένα. Θα πηγαίνω, έρχεται με ένα μωρό στην αγκαλιά στο επισκεπτήριο του Κοροϊδαλού. Δεν αντέχω άλλο τους εκβιασμούς του. Αν παραδοθώ, θα ησυχάσω. Ναι, θα ησυχάσεις εσύ, θα τρέχουμε εμείς όμως μετά. Πατέρα, σε παρακαλώ, κάνε λίγη υπομονή. Αποφασίσαμε με την Εύα να παντρευτούμε. Δεν γίνεται να είσαι στη φυλακή. Με την Εύα το αποφασίσαμε, παντρευόμαστε. Το τελευταίο πράγμα που με απασχολεί τώρα είναι ο γάμος με την Εύα. Να μην στο πω. Ωραία, μου το είπες με το καλό. Πάμε παρακάτω. Καλά, δεν περίμενα να πετάξει από τη χαρά σου, αλλά τόση αδιαφορία. Μάνο μου, ο Νικόλας κινδυνεύει να πάει στη φυλακή. Εμένα μόνο αυτό με νοιάζει. Εμένα νομίζεις δεν με νοιάζει. Δεν μου δίνεις όμως καμιά απάντηση. Σε ρωτάω ξανά, τι θες να κρατήσεις? Εντάξει, Δάφνη, έχουμε χρόνο μέχρι τη δίκη. Οκτώβρης δεν είναι μακριά. Δεν είναι και αύριο, θα δούμε τι θα κάνουμε. Ούτε αυτό είναι απάντηση. Δεν μπορώ να σου πω τίποτα. Εγώ όμως θέλω να ξέρω. Θέλω να ξέρω πόσο καιρό ακόμη θα έχω τον άντρα μου δίπλα μου. Θα τα φροντίσουμε όλα. Ποια όλα? Τον Νικόλα ή τη δουλειά σου και τον όμιλο? Θα είσαι μαζί μας ή με τα συμφέροντά σου? Θα υπερασπιστώ και τα συμφέροντά μου, αλλά θα είμαι και δίπλα σου. Πώς? Θα στείλεις τον Νικόλα στη φυλακή και μετά θα μου σταθείς, αυτό εννοείς? Ναι, ακόμα και έτσι θα είμαι εδώ για σένα. Εγώ δεν θέλω να σταθείς δίπλα μου αν είναι να στραφείς ενάντια στον Νικόλα. Ούτε να το σκέφτεσαι αυτό. Μπες λίγο στη θέση μου, ρε Δάφνη. Παίζεται η δουλειά μου. Με έχουν στριμώξει από παντού. Παράτα τους όλους, δεν θα χαθείς εσύ. Τόσο εύκολο λες. Έλα, έλα και στήσε αυτή την επιχείρηση. Εγώ θα είμαι υπαλληλός σου. Δεν τους έχεις ανάγκη, παράτα τους. Έλα, σοβαρά λες? Απολύτως. Εκτός αν υπάρχει τίποτα άλλο. Αν σε κρατάνε με κάποιο τρόπο. Γιατί το λες αυτό? Πάλι δεν μου δίνεις απάντηση. Μάνο, σε έχουν στο χέρι. Κάτι γίνεται, Μάνο. Δεν ξέρω τι, αλλά αισθάνομαι το κίνδυνο. Κι εγώ έτσι αισθάνομαι, παγιδευμένος. Τα πράγματα στην εταιρεία δεν πάνε καλά. Δηλαδή? Σαν να προσπαθεί κάποιος να διαλύσει τον όμιλο. Αισθάνομαι σαν να γκρεμιζόμαστε από στιγμή σε στιγμή. Σαν να κρεμόμαστε από μια κλωστή. Να γινώσουν λίγο πιο συγκεκριμένος. Δεν ξέρω τι να σου πω. Απλά αισθάνομαι ότι αυτή η υπόθεση με τα δικαιώματα δεν είναι αυτό που φαίνεται. Μέσα πιάνω. Ο όμιλος έχει δραστηριότητες που δεν είναι φανερές. Και εξαρτήσεις. Τι εξαρτήσεις? Κράτα αυτό που σου λέω και μη ρωτάς περισσότερα. Έχει αυτό καμία σχέση με την υπόθεση του Νικόλα? Και τον Νικόλα και τη Σέβας. Μακάρι να μπορούσα να σου μιλήσω πιο ανοιχτά. Και γιατί δεν μπορείς, ρε Μάνο, ποιον φοβάσαι? Ακόμα δεν έχει πρόσωπο. Εγώ είμαι φίλος σου, νομίζω μπορείς να με πιστεύεσαι. Εδώ μέσα όμως δεν χωράνε συναισθηματισμοί, μόνο συμφέροντα. Εγώ είμαι δεμένος με όλη την παρέα, αλλά αυτή τη στιγμή είμαι κομμένος στα δύο. Με συγχωρείς, έχεις πάρει απόφαση να στραφείς εναντίον του Νικόλα, δηλαδή? Θα τα πούμε αυτά άλλη στιγμή. Οκ, πάσω. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα? Ναι. Έχεις κι εσύ την αίσθηση ότι κάποιος μας χρησιμοποίησε? Πώς όρθε τώρα αυτό? Απάντησε, Μάνο. Από τότε που άρχισαν να γράφονται διάφορα στα απουσιολόγια. Ποτέ δεν μάθαμε ποιος τα έγραψε. Σφίγγει ο κλειός, Λουκά. Είναι ολοφανερό. Τι έχεις, αγάπη μου? Τίποτα. Πώς τίποτα, αφού νιώθω ότι κάτι έχεις? Τίποτα, πήγαινε κείμερο. Μάνο, καταλαβαίνω ότι κάτι σε απασχολεί. Πες μου. Όχι απόψε. Θα γίνω γυναίκα σου.
Θα είμαστε μαζί και στα καλά και στα άσχημα. Θέλω να μου πεις. Έρχονται δύσκολες μέρες, μωρό μου. Εννοείς τη δουλειά σου. Και στη δουλειά μου και στη ζωή μας. Για τον Νικόλα, λες. Σε θέλω κοντά μου, Εύα. Πάντα είμαι κοντά σου. Χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον. Πάντα δίπλα σου είμαι, Μανώ. Μόνο ένα πράγμα θέλω να θυμόμαστε. Τη Μαρίλια και τους φίλους μας. Όλα τα άλλα μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Τόσα χρόνια ήμουν τυφλός. Αγάπη, φύγει πολλά λάθη αν σε είχα μαζί μου. Θα με έχεις από εδώ και πέρα. Μελίτα αγάπησε την εικόνα μου. Αυτή που δεν άφηνα εγώ να βλέπει. Εσύ ξέρεις όλες μου τις πλευρές. Με διαβάζεις πριν ακόμα μιλήσω. Τι φοβάσαι? Τίποτα και κανέναν. Όλα μπορώ να τα αντιμετωπίσω. Αρκεί να είμαι ζωντανός. Ξύπνησες κιόλας? Δεν κοιμήθηκα καλά. Με τρόμαξε αυτό που πες χθες. Ποιο? Τι εννοούσες όταν είπες αν είμαι ζωντανός? Τι εννοώ, αν είμαι γερός και δυνατός. Ναι, καλά, κάτι άλλο ήθελες να πεις. Έλα, βρε μωρό μου, μην παίρνεις τη μετρητή σου, τι λέω. Είναι εκταφή σήμερα, ήμουν επηρεασμένος. Δηλαδή να μην ανησυχώ? Όχι, να μην ανησυχείς. Εσύ να κάνεις τις ετοιμασίες σου και να μην κάνεις άσχημες σκέψεις. Δεν μπορώ να έρθω, ρε Μάνο. Δεν το αντέχω αυτό. Έλα και στάσου πιο εκεί. Πρέπει να είσαι και εσύ μαζί μου. Πρέπει δηλαδή οπωσδήποτε να το υποστώ κι εγώ αυτό. Ναι, πρέπει οπωσδήποτε. Μάνο, μήπως ήρθε η ώρα να μου πεις που βρίσκεται η μάνα μου? Όχι τώρα, αδέρφη μου. Κάποια στιγμή όμως πρέπει να το πεις κι αυτό. Ναι, αλλά όχι τώρα. Μάλιστα, αποφασίζουμε και διατάζουμε. Μια ζωή ο Μάνος αποφασίζει για όλους. Δάφη μου, δεν λέω ότι δεν πρέπει να μάθεις. Κάτσε να ξεφορτωθούμε πρώτα τον Κυριακό και μετά θα σου πω. Μετά θα μου πεις για τη μάνα μου, μετά θα μου πεις τι θα αποφασίσεις για τον Νικόλα. Δάφη μου, άστο σε παρακαλώ. Άσε τώρα το ένα, άσε το άλλο. Μια ζωή στις προσταγές του Μάνου όλη. Έλα, Μάνο. Έχουν υπογράψει και οι δύο, μπορείτε να ξεκινήσετε. Αρχίστε παρακαλώ την εκταφή. Εγώ μπορώ να απομακρυνθώ λίγο? Δεν αντέχω να το δω. Παρακαλώ. Κάνει χωρίς κράνος, δεν ανεβαίνουμε νόμος. Και εσύ με τον νόμο είστε κολοσκευράκι, δεν το συζητάμε. Καλά, ξανανέβασε μηχανή χωρίς κράνος και θα σκόψω και τον κόλο και το βράκι.